Ελένη Φωτιάδη. Εσύ. Μάλιστα. Α, μάλιστα, γιατί το είδα, παρατηρούσα την ώρα που έκανε την πασαρέλα σου, το τραγουδούσε. Άρα είναι κάτι που σου αρέσει ιδιαίτερα. Είναι το αγαπημένο μου. Έχει να κάνει και με αυτό που έχει διαλέξει σήμερα, ή είναι άσχετο? Έχει να κάνει, ναι, ναι. Έχει να κάνει. Σήμερα, Κατερίνα. Είσαι μια κούκλα καταρχήν. Χαίρομαι πολύ που έχει έρθει και με διαφορετική διάθεση. Ναι. Γιατί στεναχωρήθηκα κι εγώ μαζί σου. Θέλω να το ξέρει αυτό. Και πάμε τώρα δυνατά για τα επόμενα. Πάμε, όντω. Κορίτσια, γεια σας. Εμένα σήμερα με συνοδεύει ο σύντροφός μου σε μία εκδήλωση που γίνεται σε ένα πολύ μεγάλο ξενοδοχείο στο κέντρο της Αθήνας. Με αφορμή τη θεματική «Σπάστε το γυάλινο τοίχο». Ο γυάλινος τοίχος είναι ένα νοητό πλέγμα για όλους τους ανθρώπους που καταπιέζονται αναφορικά με τα δικαιώματά τους. Κυρίως γυναίκες, μειονότητες. Δεν μου αρέσει η λέξη μειονότητα, αλλά επειδή χρησιμοποιείται ευρέως το λέω. Θα έχει drinks εκεί, catering. Είναι πολύ εντυπωσιακό αυτό το κόκκινο μάτι που έχεις βάλει. Για να δούμε αν θα είναι αντιστοίχως εντυπωσιακή και η βαθμολογία που θα πάρεις. Πάμε. Νομίζω ότι στατιστικά δεν το έχω πάρα πολύ, αλλά θεωρώ ότι αυτή είναι από τις μεγαλύτερες βαθμολογίες που έχουν δώσει τα κορίτσια. Σήμερα ειδικά, σε ναι. Σε μέσο όρο, έτσι, ναι, ναι. Ναι. Άρα πρέπει να είσαι πολύ... Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Ευχαριστημένη από το σημερινό. Και βλέπω και τις γνωστές καρδούλες, οι οποίες εμφανίζονται όλο και περισσότερο. Ή όλο, όχι βέβαια, καρδούλα. Δηλαδή, αν έβλεπα και από ένα καρδούλα. Δηλαδή. Καταλαβαίνεις. Κάτι θα είχε πάει πολύ λάθος. Αυτό δεν θα είχε πάει καλά. Θέλεις να μας πεις γιατί έβαλες τρία? Ναι, μου αρέσει το look σου. Το κόκκινο είναι λίγο επιθετικό, βέβαια, σαν. Πώς το λένε. Σημειολογικά, λίγο έντονο. Σκεφτόσουν κάτι όταν το επέλεξες για φιλανθρωπική εκδήλωση? Όχι, δεν είναι φιλανθρωπικό. Το για... ίδρυμα είναι φιλανθρωπικό. Ναι, 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 έχει χρειά. Είναι επιθετική εκδήλωση, είναι «Σπάστε το γυάλινο τοίχο». Γι' αυτό είμαι, με βλέπεις, με το εμφατικό κόκκινο, γιατί ουσιαστικά δίνουμε αυτό το μήνυμα. Η συζήτηση δηλαδή γύρω από όλα αυτά και, και η ουσία της εκδήλωσης είναι ότι σπάμε το γυάλινο τοίχο, φεύγει το πλέγμα, το νοητό, γι' αυτό και το κόκκινο. Αλλά καταλαβαίνω. Μου αρέσει το κεφάλι σου στο look αυτό. Δεν ξέρω για την εκδήλωση και πάλι, αλλά μου αρέσει πολύ. Το τσεντάκι σου μου αρέσει πάρα πολύ. Έχω βάλει μέσα τρία κόκκινα τριαντάφυλλα. Τα λουλούδια δεν φυλακίζονται, Κατερίνα μου. Είσαι απίθανη όμως. Μου τον έπανε από πάνω το μισό όρο. Είναι πολύ μεγάλος. Για πες μου. Είναι 3,9. Ναι. Είδες, ήρθε το χαμογελάκι στα χιλάκια της και πάλι. Κανονίστε την πορεία σας. Αυτό θα πω μόνο. Πήγαινε στους κριτές, αγαπημένοι. Ευχαριστώ πολύ. Καλώς τη λέω. Σε έχω και στεναχωρήσει, αν θυμάμαι καλά. Λίγο. Γι' αυτό και εγώ τραβάω λοιπόν μια κόκκινη γραμμή, αφού μιλάμε Οπα. Μουσικά. Και να σου πω ότι είσαι φανταστική, μου αρέσεις πάρα πολύ. Φωτιά στα κόκκινα σήμερα. Εσύ το έφτιαξες το τσαντάκι? Με κάποιες λεπτομέρειες. Ήταν ένα σκελετός και λίγο τον διαμόρφωσα εγώ. Γιατί ήταν λίγο κάπως αλλιώς το σχήμα και τα λουλούδια μέσα. Λοιπόν, μου αρέσει πάρα πολύ το look σου. Πάρα πολύ ωραία κόκκινα. Δεν τα βρίσκω επιθετικά λόγω αυτού του τόνου που έχει το σακάκι, αλλά και το καλσόν και των λουλουδιών. Δηλαδή, όλο το look είναι πάρα πολύ ωραίο. Ανοίγεις να το δω κι εγώ. Το έχω πιάσει επίτηδες για να μην... Ωραίο φόρεμα ή δύο κομμάτια? Είναι φόρεμα, ναι, ναι, είναι φόρεμα. Πάρα πολύ ωραίο φόρεμα και αν δεν έβαζες το κόκκινο καλσό δεν θα ήταν τόσο ωραίο. Το έχεις ιδιάσει πάρα πολύ ωραία. Αυτό που θα άλλαζα είναι τα μαλλιά σου. Θα ήθελα να δω ένα look λίγο πιο δυναμικό, σαν τη Σιλιάνα στα μαλλιά. Θα ήταν καταπληκτικό με αυτό το σύνολο, γιατί είναι πολύ δυναμικό. Και με τα σκουλαρίκια έχω μία... Ναι. Είναι λίγο λίγα, λίγο χαριτωμένα, ενώ είναι πολύ δυναμικό το look όλο. Θα ήθελα κοκκινά νύχια. Ναι, δεν έχω προλάβει να. Και τη τσάντα, η αλήθεια είναι ότι δεν την καταλαβαίνω, γιατί θα βγουν και τα λουλούδια, θα είναι ένα κενό κουτί. Κάπως
μου τέριαξε με την αρμονία έτσι όπως το σκέφτηκα εγώ, αλλά η τσάντα είναι το μείον μου, ξέρω. Το ξέρω. Τσάντα, μαλλιά, νύχια, σκουλαρίκια. Ναι. Και λίγο το μακιγιάζ έδινα μια άλλη ένταση. Είναι πολύ απαλό και λίγο θαμπό σε σχέση με τη δυναμική του κόκκινου. Όχι τα μάτια. Στέλνει το μάτι, είναι πάρα πολύ εντυπωσιακό. Είναι eyeliner, είναι πολύ εντυπωσιακό. Δεν ξέρω αν το βλέπεις. Είναι πάρα πολύ έντονο. Γι' αυτό. Ηλιάνα. Σελένη μου. Μου αρέσει και εμένα πάρα πολύ το look σου σήμερα. Πολύ ωραία πρόταση. Σίγουρα θα ήθελα και εγώ πιο αυστηρά σκουλαρίκια και πιο αυστηρό look στα μαλλιά. Γιατί με έτσι όπως το έχεις συνδυάσει, το κεφάλι με το σώμα από κάτω, θα σε έβλεπα σε ένα fashion event. Θα σε έβλεπα σε μια πολύ γνωστή εταιρεία που κάνει ένα ωραίο event, ένα cocktail party. Και έχεις βάλει και ένα ιδιαίτερο τσαντάκι, έχεις παίξει λίγο με το make-up και τα μαλλιά λίγο περισσότερο. Και εκεί θα ταιριάζεις απόλυτα. Σε αυτό που πας, στο σκοπό που πας εκεί, στο concept που έχεις, θεωρώ ότι θα είναι λίγο. Θα είσαι λίγο παράτερη εικόνα, αλλά και πάλι θα είσαι πιο στιλάτη. Δίνονται αρκετά τα κορίτσια. Είστε όλες φίλες. Οι δικηγόροι, ναι. Οι δικηγόροι, τι κάνετε, τι γίνεται. Είναι πολύ ενδιαφέροντα τα, αν μπορούσατε δηλαδή να παρευρεθείτε. Καλέστε μας, καλέ, πώς θα έρθουμε. Θα σας καλέσουμε. Έχουν πολύ, πολύ μεγάλη φαντασία. Εγώ στις τρεις δικηγορίδες έχω πάντως, δίνονται πάρα πολύ ωραία. Ναι, ναι. Εννοώ πολύ ιδιαίτερα και διαφορετικά και, δεν δίνονται ωραία δικηγορίδες. Τους αρέσει ίσα, το, ίσα, τους αρέσει το... Αποζητούν το ιδιαίτερο. Στρέφονται από αυτό, γιατί είναι πιο μονότονη η δουλειά, η καθημερινότητα, οπότε σε αυτό έχουν αρκετές ιδέες και άποψη και γνώσεις. Ωραία, περιμένω να με καλέσετε. Να ντυθούμε και να κάνουμε τη συζήτηση. Όλοι σας με χαρά. Και εγώ περιμένω λοιπόν τώρα τη βαθμολογία. Δημήτρη. Σελένη μου, τα μαλλιά εμένα δεν με ενοχλούν πολύ γιατί δείχνουν ένα ελεύθερο πνεύμα το οποίο είσαι κιόλας παρά την αυστηρότητα του επαγγέλματος. Σήμερα τα έχεις πάει περίφημα για μένα. Καταλαβαίνω το τσατάκι για ποιο λόγο το έκανες και μόνο γι' αυτό το δικαιολογώ. Και σου βάζω ένα πάρα πολύ ωραίο 4. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Ηλιάνα. Σελένη μου, κάθε μέρα είσαι και μία πρόκληση, μία έκπληξη και σήμερα το πετύχαμε. 4. Και ένα ωραίο διάφανο μη κόκκινο. Μη μου πεις, Στέλιο, ότι θα βάλεις 4. Όχι, αντί νύχια, λέω, θα ήταν ωραία και διάφανα γάντια κόκκινα. Ναι, δεν τα βρήκα. Ήταν αυτό ακριβώς που ήθελα. Θα ήταν πάρα πολύ ωραία. Θα ήταν τέλεια, ναι. Λοιπόν, στις λεπτομέρειες είναι το μείον, η εικόνα είναι πολύ ωραία. Ευχαριστώ πάρα. Έλα. Εδώ ήσουν εχθές που υπήρχε αυτή η ένταση και εδώ είσαι σήμερα με βαθμολογία που φτάνει στο 14,9. Wow. Μπορείς να πάρεις τη θέση σου.